το Πόσα Ξέρεις μαζί και απόψε θα σας κρατήσουμε συντροφιά με δύο υπέροχες ομάδες. Πάμε να γνωρίσουμε την καινούργια μας ομάδα. Λόγια του αέρα, κυρία Φιακά, καλώς όρισες στο παιχνίδι μας. Μαρία Φιακά και η Χριστιάνο μας, καλώς ορίσατε στο Πόσα Ξέρεις. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καιρό να σε δω, Μαρία μου. Ναι, πολύ καιρό να βρεθούμε. Πολύ. Θέλουμε να μας πείτε, Λόγια του αέρα, καινούργια σειρά στο Σίγμα. Μάλιστα. Τι ρόλο θα έχετε, ποια η πλοκή, να μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ θα είμαι μία σκηνοθέτης σε ένα κανάλι, μάλιστα. Εσύ τι θα είσαι? Εγώ θα είμαι η Ραφαέλα που δουλεύω στο πάνελ. Μάλιστα. Θα τις φωνάζω, θα ακούει φωνές από θα μένα. Θα ακούω φωνές από τη Μαρία. Και είναι... έχουμε παρουσιάσει. Έχουμε. Λοιπόν, είναι κοινωνική κομμωδία. Κοινωνική κομμωδία. Και πέ κάτι για την ιστορία. Έχουμε τον Οδυσσέα που είναι ο Ανδρέας ο Τσουρής, ο οποίος γράφει ένα σενάριο με την Ουρανία, που τη δεκαετία του 40 ήταν τραγουδίστρια σε καμπαρέ της εποχής. Και έχουμε και την πεθεράτα και ξεκινάμε. Μάλιστα, Λόγια του αέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η καινούρια σειρά στο Σίγμα. Καλή επιτυχία με τα κυπριακά, πώς αγαπάμε. Κοίταξε, μιλούμε εντάξει. Χορευτικές ικανότητες τις έχεις σίγουρα. Εντάξει. Τραγουδιστικές. Να δείξει. Να δείξει μεγάλη μου. Εντάξει. Φεύγουμε από εσάς και πάμε στο πετροχώρι μας. Ο Γιάννης, ο Χρήστος και ο Ανδρέας. Τρεις ηθοποιοί στο Πέτρινο Ποτάμι, την αγαπημένη σειρά εποχής του Ρικ. Να μας πει ο Ανδρέας ποιο είναι ο καινούργιος της ομάδας, το ρόλο του στο Πέτρινο Ποτάμι. Εγώ υποδείγμα το Ροντόκλι στη σειρά. Mm-hmm. Ένας ωραίος χαρακτήρας. Πέρσι μπήκα στη σειρά, πολύ χαρούμενος. Και δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Δεν θα μας πεις καμία εξέλιξη στην πλοκή του έργου? Εξέλιξη θα τη δείτε. Θα τη δούμε. Θα τη δείτε. Τίποτα για τον κόσμο που μας βλέπει τώρα. Τίποτα, τίποτα. Δύο κόσμο. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ. Με τη Βαλού, πώς θα πας? Με τη Βαλού, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν τα πάει. Δεν τα πάει. Εγέρασε. Εγέρασε. Μάλιστα. Η κρυά κόντα έχει δώσει μία. 10 χρόνια μετά είναι το Πέτρινο Ποτάμι. Ιστορία. Η ιστορία εξελίσσεται. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας, στο Πετροχώρι. Ποια είναι η αγαπημένη σου ενότητα στο παιχνίδι? Έτσι όπως τα είδες χθες. Νομίζω τα κυπριακά. Τα κυπριακά. Λέξεις. Μάλιστα. Οι λέξεις, ναι. Ο Χριστός. Οι λέξεις. Λέξεις. Μας έδωσαν την νίκη. Το πέσω στα κυπριακά λοιπόν. Ναι. Διαφορετικά μπορούσε να, είναι, να ήταν άλλοι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας με την πρώτη μας ερώτηση. Όποιος βρει τη σωστή απάντηση και χτυπήσει πιο γρήγορα το κουμπί, παίρνει την προτεραιότητα. Λοιπόν, χέρια κάτω, πίσω από τον πάγκο, Ανδρέα. Πότε γίνεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου? Τα αγόρια μας πιο γρήγορα για να ακούσουμε και την απάντηση. Το 1973. Και η ημερομηνία? 17 Νοεμβρίου. Σωστή απάντησή σας, κορίτσια μου, δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο. Για να γυρίσω τον τροχό μου να δούμε 12. Πόσους βαθμούς θα πάρετε στο λογαριασμό σας για αρχή. Τώρα είναι 5. Το 7 λοιπόν, 7 βαθμοί στο λογαριασμό για το Πετροχώρι. Και ξεκινάμε με την πρώτη μας λέξη, μία λέξη. Τι σημαίνει η λέξη σαδισμός? Α, το βάσανο του εαυτού μας. Β, η κοροϊδία. Γ, η ευχαρίστηση, να βασανίζει κανείς άλλους. Η δέλτα, θρησκευτική αίρεση. Μην βιαστείτε αγόρια, για να δούμε. Συσκεφτείτε, αποφασίστε και πατήστε. Και πατάνε το γάμα, η ευχαρίστηση να βασανίζει κανείς άλλους. Είναι ο σαδισμός το γάμα. Σωστή απάντησή σας, βγήκαν δυναμικά το Πετροχώρι στο παιχνίδι μας. Και πάμε στα λόγια του αέρα. Κορίτσια. Ή άσημος. Α, αυτός που βρίσκει τον στόχο. Β, θεραπεύσιμος. Γ, μαγευτικός. Ή δέλτα, αμνημόνευτος. Μαρία Φιακά, κάτι θα έλεγες? Θα έλεγα το αυτό, το β. Το αυτό, το β, θεραπεύσιμος. Και για να δούμε αν ο άσημος είναι ο θεραπεύσιμος. Βεβαίως είναι ο θεραπεύσιμος. Πάρα πολύ καλές ομάδες μας σήμερα. Αυροδίαιτος. Α, αυτός που κάνει συνέχεια δίαιτα. Β, χορτοφάγος. Γ, καλομαθημένος. Ή δέλτα, ευγενικός. Τι είναι ο αυροδίαιτος? Το γάμα έχουν πατήσει τα αγόρια μας, καλομαθημένος. Και είστε σωστοί, μπράβο σας, ο αυροδίαιτος είναι ο καλομαθημένος. Η κάθυψη. Μάλιστα. Αποτυχία, έναρξη, μακροχρόνια φυλάκιση ή απογοήτευση. Τι είναι η κάθυψη? Με ψιλον γιώτα.
15 δεύτερα στη διάθεσή σας. Πρωτού πατήσετε το κουμπί, ναι, είστε σίγουροι για την απάντηση. Και εγώ νομίζω αυτό. Πάμε. Ναι. Το γάμα πάτησαν τα κορίτσια μας, μακροχρόνια φυλάκιση. Και να το μανικάσεις με μακροχρόνια φυλάκιση. Είστε πολύ σωστές. Πάρα πολύ καλές. Αλλά φαστές οι ομάδες μας σήμερα. Ποια είναι η σωστή γραφή της λέξης? Δάκρυα με όμικρον γιώτα, δάκρυα με γιώτα, δάκρυα με ύψιλον και δάκρυα με ύψιλον γιώτα. Και το πατάνε αμέσως. Και για να δούμε αν είναι σωστή. Είστε και σωστή γραφή. Άμεση απάντηση. Κοριτσάρες, ετυμολογία. Από πού προέρχεται η λέξη γαρίφαλο? Από το γαλλικό γκαγιμπάλδι, από το ιταλικό γκαριμπάλντο, από το καριόφιλον ή από το γάρ και φελός? Από πού προέρχεται η λέξη γαρίφαλο? Γαρίφαλο. Ξέρεις κάτι που του τα υποψιάζεσαι κάτι? Δέκα δεύτερα. Δεκαδεύτερα. Να πούμε το δεύτερο. Θέλεις να πούμε να το δεύτερο. Να το πατήσετε. Γρήγορα. Oh, yeah. Και πατάμε το δεύτερο. Πατήσετε το μόνοι. Τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν είχατε χρόνο. Μαρία μου, από το γάρ και φελός προέρχεται το γαρίφαλο? Όχι, δεν είναι από το γάρ και φελός. Μήπως γνωρίζουν τα αγόρια από πού προέρχεται η λέξη γαρίφαλο? Τότε υπέροχο λουλούδι. Όλα το γάμα. Πού προέρχεται η το γάμα. Από το καριόφιλον. Για να δούμε. Και είναι από το καριόφιλον. Μπράβο σας. Ο Ανδρέας νομίζω σήμερα έφερε τύχη στην ομάδα. Δεν δώσατε λαθασμένη απάντηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων μας μετά το τέλος της πρώτης μας ενότητας. 45 βαθμούς για το Πετροχώρη. Λόγια του αέρα στους 20 βαθμούς. Χειροκρότημα. Έναν καυτικό του τον που πρέπει να τους χειροκροτούμε. Θέλει έναν κοντινό στο βλέμμα της Μαρίας όταν βλέπει το Πετροχώρη. Δηλαδή τους λέει μην ξαναπαντήσετε σωστά. Δες τους λίγο Μαρία μου, έτσι αγριά. Φοβηθήκατε? Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο παιχνίδι μας. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλυντικά LMIS Fitomer LCN και με τα μηχανήματα γυμναστικής Cypex και DKN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson και Parma. Η εταιρεία Elite Appliances με τις οικιακές συσκευές Soltes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Δηλώστε συμμετοχή στο 99-11-11-96 και κερδίστε πλούσια δώρα. Σούπερ προσφορές στο Super Home Center. Ασύρματο τρυπάνι 18 βολτ 34,95. Τηλεσκοπικό αλυσοπρίωνο 99,95. Πλαστικό μπαούλο 29,95. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Δεν φτάνει μόνο να το λες, πρέπει και να το παίζεις. Jackpot στο Joker. Αυτή την Πέμπτη 2.800.000 ευρώ. Joker. Το πες. Το παίξες. Εγώ, ο πρίγκιπας. 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 Εγώ ο πρίγκιπας. Εγώ ο πρίγκιπας. Εγώ ο πρίγκιπας. Χορηγός επικοινωνίας Ρικ. Εσύ κάθεσαι και η τύχη σου δουλεύει. Ο Αναστάσης γυρεύει τον τζίτη σου να του πει την κουβέντα που επίεσαι στα περβόλια. Ο Παναγιά. Κορή. Μα έβαλε στα μάτια τον γιατρό. Την Τζερκαζίνο μου εσωμένη να τη ζέσουμε να φάει. Ένα χαρί πολλά τη γυναίκα μου. Ένα έτσι. Να τη! Το κάνω. Αν μπουν και συνομπλαστούν παπά μου, Αναστάσεις με τον Παναήν. Και μάθουν ότι τους είπαν και ο Σκιόν είναι Τζερκαζί. Ερέσσο μου γιατρέ που να τη! Ερέσσο μου γιατρέ! Πρέπει να κυβέρνηση που έχουμε όξα επεισόδια για την κουβαλάτε. We'll be right back.
κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες. Πατάτες σαν την ακτές, λαλό σου. Δείτε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Μαζί». Κοντά μας στο στούντιο θα είναι αγαπημένη ηθοποιός Φωπία Αβραάμ, η οποία μιλάει για όλα όσα της έμαθε η ζωή. Μαζί με τη δικιά σας συμμετοχή την Παρασκευή στις 4:30 το απόγευμα από το ΡΙΚ 1 με την Ελίτα Μιχαηλίδου. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Δωροκουπόνια αξίας 150 ευρώ παίρνει νικήτρια ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενή μας ενότητα. Ελληνικό τραγούδι, Μαρία Φιακά. Να καλέσουμε τον μαέστρο μας, τον Νίκο τον Ευαγγέλου. Και αρχή θα κάνουμε με το Πετροχώρη μας. Για να δούμε πώς θα πάνε τα αγόρια με τα τραγούδια. Ενθουσιασμός πολύ στην ομάδα. Θέλεις το στα ελληνικά ή στα ιταλικά? Ω, μάλιστα. Σήμερα είναι καθρόλ. Στα ελληνικά. Σκόνη και θρύψαλα. Σκόνη και θρύψαλα, βεβαίως, και κάνετε σκόνη και θρύψαλα. Δεν πέρα την ομάδα. Όχι ακόμα. Θα μας το πληρώσω. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμίσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Και τα έχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά. Έτσι. Θρύψαλα να. Κόνη και θρύψαλα. Κόνη και θρύψαλα. Τα καταφέρατε. Μπράβο στο Χριστό. Το αγάπας αυτό το κομμάτι. Η γυναίκα μου δεν μάθε. Την αγάπη μας στη γυναίκα σου λοιπόν. Ναι. Και πάμε στα λόγια του αέρα. Πρέπει να πάρουν το αίμα τους πίσω τώρα. Θα το πάρουμε. Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Θέλω να μας το χορέψεις λίγο, να είσαι από εδώ. Όχι, να χαρίσει. Λίγο ρε Μαρία. Μα πώς χορέψεις τούτο? Αφού τώρα το κάνεις. Α, την πελάρα. Την πελάρα. Έλα την κάνουμε την πελάρα μαζί. Μαζί. Τρία. Μόνες μας. Μόνες. Καλά φτιάκα. Δύο, ένα και. Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εγώ. Για όλη τη ζωή μας εγώ μιλώ. Μπράβο λοιπόν, μπράβο. Τούτον ήταν? Αυτό ήταν. Τέλεια. Πιάσαμε τους πόντους? Τους πήρατε όλους τους πόντους. Μπράβο σας. Μαέστρο μου, θέλουμε να μας πεις δύο λόγια για αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Σκόνη και θρύψα ένα τραγούδι του Στέφανο Κορκολή, σε πρώτη εκτέλεση και σε μουσική και στίχους της Εύης Δρούτσα. Το 93 γράφτηκε. Και το «Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ» είναι ένα τραγούδι του 2008. Παραδοσιακό, βαλκανικό, το οποίο τραγούδισε πρώτη φορά σε στίχους Νίκου Μωραΐτη, η Ελευθερία Βρανιτάκη. Είναι παραδοσιακό. Μάλιστα. Μάλιστα. Είδατε τι μαθαίνουμε εδώ στο Πες Τα Ξέρεις? Πολλά μαθαίνουμε. Και πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας μετά το τέλος και αυτής της ενότητας. 65 βαθμούς για το Πετροχώρη, τα λόγια του αέρα σου 40 βαθμούς. Δεν σας χωρίζουν πολλοί βαθμοί. Έχουμε και άλλες ενότητες. Για να κάνετε την ανατροπή και να πάρετε το αίμα σας πίσω. Να τους κάνετε σκόνη και θρύψαλα. Έτσι ακριβώς. Πολβερκότσι. Λοιπόν, ελληνικός πολιτισμός. Και αρχή θα κάνουμε με το Πετροχώρη. Ένα αριστεύει. Α. Να επιδιώκεις πάντα την αριστεία. Β. Να υπερασπίζεσαι την πατρίδα. Γ. Η ζωή έχει πολλά παιδεία για να αριστεύσει κανείς. Ή Δ. Να είσαι σωστός άνθρωπος. Το Α λένε τα αγόρια μας να επιδιώκεις πάντα την αριστεία. Λανθασμένη απάντηση για τα αγόρια μας. Κοριτσιά, μπορείτε να πάρετε το αίμα σας πίσω τώρα. Μάλιστα. Ένα ριστέρι. Έκανα τα στο σχολείο τούτα. Θα ρωτήσω. Όχι βέβαια. Εννοείται ότι δεν τα έκανα στο σχολείο, άντρι μου. Εντάξει Μαρία. Είναι λίγο μεγάλη, αλλά εντάξει. Για τη λέξη μου πλάνησα. Ναι. Α, πέντε δευτερά, τρία, δύο, πάντα κάτι.
το δεύτερο. Το δεύτερο. Να είσαι σωστός άνθρωπος, είπε η ομάδα μας στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Για να δούμε αν το βρήκατε. Λάθος απάντηση. Δεν σας ευνόησε η τύχη. Ένα ριστεύει. Να υπερασπίζεσαι την πατρίδα ή η ζωή έχει πολλά παιδεία για να ριστεύσει κανείς. Για να δούμε, έδωσαν το γάμα. Η ζωή έχει πολλά παιδεία για να ριστεύσει κανείς. Το γάμα. Ναι. Το γάμα λοιπόν. Λανθασμένη απάντηση και βαθμοί πάνε στα λόγια του αέρα φυσικά. Να υπερασπίζεσαι την πατρίδα. Η διάσημη φράση «εέν αριστεύειν» που ολόκληρη είναι «εέν αριστεύειν και υπήρο χωνέμενε άλλον», «μηδέ γένος πατέρων εσχυνέμεν», δηλαδή πάντα να αριστεύεις και να είσαι ανώτερος από τους άλλους και να μην ντροπιάζεις την γενιά των προγόνων, αναφέρεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα και χρησιμοποιείται σήμερα είτε για να αναφερθούμε στην ανάγκη να επιδιώκει κανείς την αριστεία, είτε για να μιλήσουμε για την δόξα της πατρίδας. Με αυτά τα λόγια συμβούλευσε ο Υπόλαχος από την ηλικία τον γιο του Γλαύκο, όταν τον ξεπροβόδιζε φεύγοντας για να πάει στην Τρία να πολεμήσει τους Έλληνες. Η φράση αυτή ήταν «η αγαπημένη του Ρωμαίου Κικέρωνα». Και συνεχίζουμε με τη λατινική μας φράση «λόγια του αέρα». Ναι, ναι. Μάλιστα. «Όμοια βίνκιτ άμορ». Ο πολεμιστής κρίνεται στη μάχη. Ήρθα, είδα και νίκησα. Όλοι στα όπλα ή τα πάντα ο έρωτας. Ναι, θα έλεγα το δέλτα. Πρέπει να πατήσεις και ένα κουμπάκι, Μαρία. Πατούμε το κουμπάκι. Ας το πάρει πάνω της. Το παίρνει πάνω της. Αν καλά το αμόρ, διαφορετικά. Ο έρωτας, νικά. Και είναι σωστή απάντηση. Νικά. Βέβαια, εννοείται. Το αμόρ. Τον έρωτα. Και συνεχίζουμε με την παροιμία των νέων ελληνικών. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Α. Ο σκύλος που γαυγίζει είναι επειδή φοβάται. Πέτα, όσοι φωνάζουν υπερβολικά θέλουν σημασία. Γάμα, πολλοί άνθρωποι κάνουν φασαρίες με τα λόγια, αλλά δεν βλάπτουν τελικά κανέναν. Ή δέλτα, οι αγρίκοι φωνάζουν με την ελπίδα να διώξουν τους άλλους. Δισταχτικά, ο Χρήστος το πατά, αλλά ο Γιάννης το χτυπά. Πολλοί άνθρωποι κάνουν φασαρίες με τα λόγια, αλλά δεν βλάπτουν τελικά κανέναν. Και είναι σωστή η απάντησή σας. Μπράβο λοιπόν. Τελευταία ερώτηση στην ενότητά μας. Μάλιστα. Ησυχία. Ελληνική ιστορία, ελληνικός πολιτισμός. Ο μινωικός πολιτισμός ήκμασε α. Στις Μυκήνες, στην Κρήτη, στη Σπάρτη ή στην Εύβοια και έχετε και σχετική φωτογραφία που μπορεί να σας βοηθήσει. Ναι, νομίζεις σε βοηθάει η φωτογραφία. Β. Ναι, θα πούμε το Β. Είστε σιγουρές. Έχετε 10 δεύτερα. Η Χριστίνα έχει μια τάση να φάνε την εργάση. Είναι ναι, γιατί είναι και αυτή η Μαρία. Τον βάρος επάνω στη Μαρία μας. Για να δούμε, είναι στην Κρήτη. Και βέβαια είναι στην Κρήτη, ο μηνικός πολιτισμός ήκμασε στην Κρήτη. Για να δούμε πώς θα πήγαν οι ομάδες μας σε αυτή την ενότητα. 75 βαθμούς για το πετροχώρημα, στα λόγια του αέρα στους 64 βαθμούς. Χειροκρότημα. Να κάνω και την ενότητα. Μαρία μου, μπορείς να κάνεις τη μονοτροπή. Μπορώ, βεβαίως. Κυπριακό τραγούδι, έχουμε πέσει στα κυπριακά. Άμα είναι κυπριακό τραγούδι, να σας το ισοπεδώσω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη μας ενότητα. Κυπριακές παροιμίες και φράσεις. Λοιπόν, αγόρια. Εν επέθανε ζάχαρης μέσα στο νερό. Α. Για ασήμαντες καταστροφές. Β. Για κάτι που αλλάζει εύκολα. Γ. Για την αποφυγή της ρήξης μεταξύ δύο μερών. Ή για κάτι που δεν είναι επίγον. Εγώ να το πατήσω. Πέστε με. Για να δούμε λοιπόν για ασήμαντες καταστροφές για η ομάδα μας. Λάθος απάντηση όμως. Δεν φταίω εγώ. Θα σας το πατήσω και εσάς. Ένα πεθαίνει ζάχαρης μες στο νερό. Πότε το λέμε αυτό. Για κάτι που αλλάζει εύκολα. Για την αποφυγή της ρήξης μεταξύ δύο μερών. Ή για κάτι που δεν είναι επίγον. Ή το Β ή το Δέλτα. Είναι εύκολο. Παραξενεύομαι που σας δυσκολεύει τρία δεύτερα. Και πατάει το Δέλτα η Μαρία φιακά στο τέλος του χρόνου. Για κάτι που δεν είναι επίγον. Αλλά έπεσε η ζάχαρης μέσα στο νερό. Να απαντήσετε. Μπράβο σας είπα. Και συνεχίζουμε μέσα σας, κορίτσια. Όσον φτιάζεται ηρκά, τόσον κόφτεται η κλωστή. Λέγεται α. Για την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Β. Για τις περιπτώσεις που συμβαίνουν αναπάντεχα γεγονότα.
Δάμα, η διασύνη έχει και πολλές δυσκολίες ή δέκτα για τις γριές που γίνονται απρόσεχτες. Όσον φτιάζεται ειρκά, τόσον κόφηκεται η κλωστή. Τι νομίζεις? Το γάμα. Νομίζεις το γάμα? Δέκα δεύτερα. Μπορείτε να κλειδώσετε την απάντησή σας. Για την κλειδώνει η Χριστιανά για να δούμε αν είναι και η σωστή απάντηση, κυρίες και κύριοι. Και είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, ρε Χριστιανά. Επήρες το μια φορά πάνω σου. Χειροκροτήστε το πολύ. Μπράβο. Ούτε κανεί στην δεύτερη μου. Έγινε έναν ανήλιο. Λέγεται για του μαυριδερού. Για όσους γρήγορα φεύγουν και χάνονται, για αυτούς που δεν τους βλέπει ποτέ ο ήλιος ή για αυτούς που δουλεύουν μέχρι αργά. Εγίνει έναν ήλιος. Πότε λέγεται? Δέκα δεύτερα στη διάθεσή σας. Εγίνει έναν ήλιος για τους μαυριδερούς και το Α, το Β μας, η ομάδα μας, για όσους γρήγορα φεύγουν και χάνονται. Σωστή απάντησή σας. Μπράβο Γιάννη. Πάμε στην τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας. Ένα γιατρός ο Πούτσης. Λέγεται. Για κομπογιαννίτες, για πολύ καλούς γνώστες ενός θέματος, για ισχυρογνώμονες ή για παντόγνωστες. Ένα γιατρός ο Πούτσης. Πότε λέγεται αυτό, Μαρία μου, το χρησιμοποιάς. Για παντόγνωστες. Αν και δεν είμαστε. Για να δούμε. Είμαστε ένα γιατρός ο Πούτσης. Σωστή η απάντησή σας. Βοηθάμε η τύχη. Η τύχη. Ναι. Όχι η γνώση. Και η γνώση και η τύχη. Η τύχη βοηθά τους τολμηρούς, λέει ο σκηνοθέτης μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μας μετά το τέλος και αυτής της ενότητας. 92 βαθμούς για τα λόγια του αέρα και γίνεται η ανατροφή, παρακαλώ. Τα λόγια του αέρα. Δεν είναι λόγια του αέρα τελικά. Τελικά. Είναι λόγια με βαρύτητα. Μάλιστα. Λόγια με την νίκη. Είναι λόγια της νίκης. Πάμε τώρα στο σχόλιο της ημέρας από τον Γιώργο Γεωργίου και επανερχόμαστε για να τραγουδήσουμε κυπριακά και να το πούμε στα κυπριακά. Σήμερα θα αναφερθούμε στην γραφή των επιθέτων για τα χρώματα. Η επικρατούσα ορθογραφία είναι τα επίθετα που αναφέρονται σε χρώματα να γράφονται στο αρσενικό με ήτα, σταχτή, βυσσινή, θαλασσή και στο ουδέτερο με γιώτα, σταχτή, βυσσινή, θαλασσή. Το θηλυκό γράφεται κανονικά σε ΙΑ, σταχτιά, βυσσινιά, θαλασσιά. Η λογική πίσω από αυτή την ορθογράφηση είναι πως από το τελικό ΙΑ που δήλωνε το χρώμα, ας πούμε σταχτή, πλάστηκε και επίθετο σε ΙΣ που γράφτηκε με ΙΤΑ για να συμφωνήσει αναλογικά με τα πολλά ουσιαστικά που γράφονται με αυτόν τον τρόπο. Μαθητής, βουλευτής, αναλυτής. Από άλλους υποστηρίχθηκε ότι τα επίθετα αυτά πρέπει να γράφονται με ύψιλο, δηλαδή σταχτής, βυσσινής και θαλασσής, γιατί σχηματίστηκαν κατά το πρότυπο του επιθέτου βαθύς που γράφεται με ύψιλο. Δεν λείπουν αν και σπανιότερες και ορθογραφήσεις με γιώτα, δηλαδή σταχτής, βυσσινής, θαλασσής με γιώτα στο τέλος, με την λογική ότι προέρχονται από επίθετα που τελειώνουν σε γιώτα. Πάντως, μορφολογικά φαίνεται πως η ορθότερη γραφή είναι αυτή με ύψιλον, αν και εφόσον έχει καθιερωθεί η γραφή με ήττα, αυτή είναι δύσκολο να αλλάξει. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας, τον Γιώργο τον Γεωργίου, για το σχόλιο της μέρας και πάμε στην ερώτηση που θα μας δώσει την προτεραιότητα, την ερώτηση του τροχού μας. Λοιπόν, χέρια κάτω από τον πάγκο, θέλουμε ταχύτητα. Πότε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποδέχτηκε την ηγεσία της φιλικής εταιρείας? Τα αγόρια μας ήταν πιο γρήγορα. Για να δούμε να γνωρίζουν και την σωστή απάντηση. Χρονολογία. Είναι το 2017. Το 1817. 1817 δεν είναι σωστή απάντηση. Άρα δίνουμε την ευκαιρία στα λόγια του αέρα να απαντήσουν και όποια ομάδα βρει την πλησιέστερη απάντηση στη σωστή, τότε παίρνει και τους βαθμούς του τροχού. Για να δούμε. Θέλεις να πεις κάτι? Θέλεις να πεις μια ημερομηνία? Πότε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποδέχτηκε την ηγεσία της φιλικής εταιρείας? Πότε νομίζεις κάτι, Μαρία? Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποδέχτηκε την ηγεσία της φιλικής εταιρείας? 1817 έχουν πει το πετροχώρι. Το 18 να πούμε. Το 18 ποιου? Του Ιδίου. Του 1800. Του 1700. Απάντηση. Πέμε. Γρήγορα. 1818. 1818 και είστε πιο κοντά στη σωστή απάντηση, γιατί είναι το 1820. Και γυρνάμε τον τροχό μας για να δούμε πόσους βαθμούς θα πάρουν στο λογαριασμό τους τα κορίτσια μας.
Τρεις βαθμούς πέρασε, κορίτσια μου, μπορείσατε και καλύτερα. Και θα χαίρω να τραγουδήσουμε κυπριακά. Ποιο το αγαπημένο σου κυπριακό τραγούδι, Μαρία? Το «Για σε μη». Το «Για σε μη». Εσένα, Γιάννη? 4 και 4. Για να δούμε αν, έχει, αν είναι κάποιο από αυτά στα τραγούδια τα διαγωνιστικά. Ο μαέστρος μας, ο Νίκος Ευαγγέλου και ο Σάββας Στεφάνο έχουν πάρει τη θέση τους. Πρώτο τραγούδι για εσάς, «Λόγια του αέρα». Πάμε λοιπόν. Τίτλο? Ναι, το τίτλο, Μαρία. Το... Ας απαντήσει η Μαρία που είναι πιο μεγάλη. Το καντήλι. Λάθος απάντηση, Μαρία μου. Δεν είναι το καντήλι, είναι το ντύλι-ντύλι. Μάλιστα. Ήταν κοντά. Για να δούμε κοντά. Λοιπόν, να θα βρείτε τους στίχους. Με μια φορά και ένα τζερόνι σε μια κοπέλα και κέντρα του καλού της του αγαπητικού της τη νύχτα στο καντήλι. Δικό σας. Δικό σας. Α, εύκολο τραγούδι, δεν το βρήκατε όμως. Α, ο Λόγρος ο Μαντήλι ήταν η σωστή απάντηση. Ναι. Δεν το γνωρίζαμε. Ναι. Δεν τόλμησα να το πω. Α, δεν τόλμησα. Να τόλμασα άλλη φορά, Μαρία μου. Εντάξει. Πετροχώρη μου, έχετε ευκαιρία τώρα να πάρετε το προβάδισμα. Για να δούμε τι τραγούδι έχουμε για σας. Όπα! Σκέφτεστε δηλαδή. Τα ριάλια. Τα ριάλια λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Και πάμε να τραγουδήσουμε. Όλοι μας. Λίγο με δικία, ήταν εύκολο. Τζαν είσαι, τζαν δεν είσαι, του δημάρχου παιδί. Έγιο να σε φίλησω, τζαν σπάω φυλακή. Τραούδι να σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει. Όχι σαν τζελικό κορμί και δαχτύλι τη μέση. Τα σελίνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα πεντόλυρα και πούντα και χαρά στον που τάσει στην πούντα. Για χαρά στον Βουτάχη στην Πούγκα. Λοιπόν, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μας πριν το τέλος της τελευταίας μας ενότητας. Ανατροπή στην ανατροπή, το Πετροχώρη παίρνει το προβάδισμα 105 βαθμοί. Λόγια του αέρα 95 βαθμοί. Για να δούμε, η τελευταία ενότητα θα καθορίσει τον νικητή μας απόψε. Λοιπόν, πες το στα κυπριακά, είναι η τελευταία μας ενότητα. Και αρχικάνουμε με... τα λόγια του αέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Πρώτη λέξη για σας. Ραντίζω. Τι, να την πούμε στα κυπριακά. Ναι, ραντίζω. Ραντίζω. Αν δεν θέλετε, σας μπαίνει απάντηση, χάνετε βαθμούς. Αν θέλετε, προχωράτε παρακάτω. Καλή είναι το ραντίζω. Παρακάτω. Ναι, παρακάτω. Ήφανση. Παρακάτω. Βάζω σε κυβότια. Κασάζω. Σανός. Παρακάτω. Μελαχρινός. Α, ναι. Τέλος χρόνου. Μούζουρος. Α, μούζουρος. Θα να πω άλλο, δεν πειράζει, άστο. Λοιπόν, δεν τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Μόνο μια σωστή απάντηση είχαμε από την Χριστιανά. Κασάρο, ξέρει. Το βάζω σε κυβότια, ήταν το κασάρο. Κασάρι. Ξέρει να κασάρι. Ξέρω. Και συνεχίζουμε
Πέτο Πετροφόρη μας. Ήταν το άφιερο νοσάνι. Τα πάτε πολύ καλά σε αυτή την ενότητα. Είναι και αγαπημένοι σας. Για να δούμε σήμερα πόσες λέξεις θα βρείτε. Πρώτη λέξη για σας. Κλόμιασμα. Πάνιασμα. Χτύπημα. Άτσι, άτσι. Κινούμε. Λάσου. Λαχτού. Επίτηδες. Πάργαλο. Σπάργανα. Πάργαλο. Μεγάλη πλεξούδα. Κατάφτη. Βρουλό. Επίτηδε. Κατάφτη. Σπάργανα. Κατάφτη. Τα πήγατε εξαιρετικά σε αυτή την ενότητα. Ήταν και αγαπημένοι σα. Μα το είχατε πει από πριν. Για να δούμε τώρα. Μιλάτε τα συγκριτικά αποτελέσματα, κυρία Φιακά και Χριστιανά. 25 ολόκληρους βαθμούς συγκεντρώνει το Πετροχώρη σε αυτή την ενότητα, ενώ τα λόγια του αέρα μόνον 5 βαθμούς. Για να δούμε ποια είναι η νικήτρια ομάδα στο απόψινό μας παιχνίδι. 130 βαθμούς εκτοξεύεται το Πετροχώρη, λόγια του αέρα στους 100 βαθμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κοριτσάρες μου. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην καινούργια σειρά, λόγια του αέρα, ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να δώσεις ένα φυλάκι στην κορούλα σου, την πανέμορφη. Πετροχώρη, θα σας έχουμε και αύριο μαζί μας εδώ στο Πόσα Ξέρεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο Ρίκ 1. Γεια σας.